Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί και επειδή όπω έχω ξαναπεί έχω καταλήξει να είμαι ο smartwatch expert τη καρδιά σας εκτός το ότι είμαι ο γκρίγκζιard τη καρδιά σας, σήμερα θα ανοίξουμε ένα ακόμη μοντέλο smartwatch. Βέβαια, και αυτό είναι τύπου λέει unboxing, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα, λοιπόν, θα ανοίξουμε ε, το Apple Watch Series 7. Είμαι πάρα πολύ ε, ενθουσιασμένος αλλά και ήρεμος παράλληλα που θα το ανοίξουμε το συγκεκριμένο γιατί νομίζω ότι με αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε ανοίξει συμπληρώνονται τα καλύτερα smartwatch που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη θα προχωρήσουμε στο unboxing. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στο unboxing. <σκομίου> Ανοίγοντα τη συσκευασία, βλέπουμε ότι από πίσω είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη στο να το ανοίξει γιατί απλά κάνει τα αυτάκια προ τα πάνω και αυτά ανοίγουν το περιτύλιγμα το οποίο ουσιαστικά καλύπτει τη συσκευασία μέσα σε αυτό βλέπουμε ότι έχουμε δύο κουτάκια. Το ένα περιέχει το ρολόι, το άλλο περιέχει το λουράκι. Θα ανοίξουμε τα πλαστικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καπάκι και να δούμε ακριβώς από μέσα το περιεχόμενο. Οπότε, ανοίγοντα το κουτί από το smartwatch, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το μόνο που υπάρχει είναι το ρολόι. Έχει επίσης κάποια χαρτάκια που είναι καθαρά ενημερωτικά και ακριβώς από κάτω έχει το φορτιστή ο οποίος είναι ασύρματος και συνδέεται με USB σε ούτως ώστε να φορτίσει. Από εκεί και πέρα, στο άλλο το κουτάκι έχουμε τη θήκη από το λουράκι όπως έχουμε αναφέρει, επίσης έχει ένα ενημερωτικό χαρτί και ανοίγοντα τη θήκη βλέπουμε ότι μέσα έχει δύο λουράκια σε δύο διαφορετικά μεγέθη, είναι small, medium και medium large, όπως επίσης και την άλλη πλευρά από το λουράκι. Επίσης περιέχει και κάποιες οδηγίες που μας δείχνει πώς ακριβώς μπορούμε να το συνδέσουμε και να το αποσυνδέσουμε το λουράκι από το ρολόι, από την κάσα για να μπορούμε να το αλλάζουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing. Δεν έχει κάτι τρομερό, δεν έχει κάτι άλλο μέσα στη συσκευασία την οποία θα μπορούσαμε να ψάξουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να το δούμε. Το ρολόι λοιπόν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή να κρατάω εγώ στα χέρια μου. Δεν έχει κάτι άλλο πιο τρομερό ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα υπολογίζω ότι μιλάμε για μία οθόνη 1,61 ίντσες. Το χρώμα το συγκεκριμένο είναι το Starlight. Αυτό το ρολόι υπολογίζεται ότι βγαίνει σε πέντε χρώματα και αν θυμάμαι καλά είναι το Product Red, είναι το μπλε, αυτό και άλλα δύο που δεν τα θυμάμαι καθόλου. Μιλάμε για μία κάσα η οποία είναι στα 45 χιλιοστά και όσον αφορά το μέγεθος συνολικά της κάσας μιλάμε ότι είναι στα 45 επί 38 επί 10,7 δηλαδή μιλάμε 45, 38 και 10,7 σε βάθος αυτό εδώ είναι σε χιλιοστά και είναι κατασκευασμένο το γύρω γύρω από αλουμίνιο, όπως επίσης το από πίσω, αυτή είναι εδώ πέρα δηλαδή η πλευρά είναι κατασκευασμένη από κεραμικό, ενώ αυτό εδώ πέρα το τζαμάκι που είναι πάνω από τον αναγνώστη των καρδιακών παλμών είναι ζαφύρι. Αυτό είναι κατασκευασμένο με αυτόν τον τρόπο για να μπορεί να είναι πιο ανθεκτικό, για να μπορούν τα υλικά του να είναι πιο premium και η αίσθηση που έχουμε εμείς όταν το φοράμε σαφώς να είναι καλύτερη. Μιλάμε επίση για μια οθόνη OLED, η οποία όσον αφορά την ανάλυση τη είναι στα 484 επί 396 πίξελ και είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε το γυαλί του συγκεκριμένο πέραν το ότι είναι πιο κυρτό και από μέσα η οθόνη είναι εντελώ flat να είναι πιο ανθεκτικό σε σχέση με το Apple Watch Series 6, ούτως ώστε να έχουμε λιγότερο φόβο ή να μην έχουμε φόβο, ούτως ώστε το συγκεκριμένο να μην καρτουνιστεί εύκολα, να μην σπάσει εύκολα ή οτιδήποτε. Υπολογίστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο το ρολόι έχει επίση εδώ στο πλάι που βλέπετε μία στεφάνη η οποία περιστρέφεται, είναι επίση και κουμπί το οποίο μπορούμε να πατήσουμε. Έχει επίση το κουμπάκι που βλέπετε σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Όπω επίση από αυτό εδώ πέρα το σημείο έχει το μικρόφωνο και από την άλλη πλευρά έχει το ηχείο. Αυτό το κουμπακι που βλεπετε σε αυτην εδω περα την πλευρα οπω επιση απο αυτο το περα το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μιλάμε στο τηλέφωνο και να πραγματοποιούμε κλήσει, όπω επίση μπορούμε να ηχογραφούμε εφόσον χρειαστεί κάτι, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να μπορεί να ακούει τον χώρο και να μα πει αν είναι πάρα πολύ ψηλά τα decibel ή αν είναι κανονικά τα decibel. Γενικότερα μπορούν να γίνουν πάρα πολλέ χρήσει γιατί είναι ένα Apple Watch. Το συγκεκριμένο επίση το ρολόι είναι αδιάβροχο, αδιάβροχο είναι μέχρι 50 μέτρα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αλμυρό νερό όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε γλυκό νερό δεν ξέρω αν αυτό εδώ πέρα σου λέει κάτι Samsung και το λέω έτσι γιατί είχαμε πει στο Galaxy Watch 4 ότι η Samsung στη σελίδα της λέει ότι συστήνει να μην χρησιμοποιείτε το ρολόι το δικό της σε αλμυρό νερό. Αυτό εδώ πέρα ξεκάθαρα μπαίνει και σε αλμυρό και σε γλυκό νερό. Αισθητήρας οξυγόνου επίσης σε αυτό το ρολόι, ε, Καταγραφέα ε, καρδιακών παλαιμών επίση εδώ πέρα. Όπω επίση έχουμε και ηλεκτρικό αισθητήρα καρδιακή λειτουργία είναι ο αισθητήρα τον οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να κάνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τονίζω βέβαια όπω σε κάθε συσκευή την οποία έχω δείξει και είναι smartwatch, ότι αυτέ οι συσκευέ δεν είναι ιατρικέ. Άρα δηλαδή το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούμε καθαρά για να έχουμε μία ένδειξη. Δεν είναι ιατρικά τα αποτελέσματα. Το τονίζω πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Μπορεί να έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους για να κάνουν και να προλάβουν πράγματα αλλά δεν είναι ιατρικές συσκευές. Η συσκευή συγκεκριμένη επίσης υποστηρίζει GPS, GLONASS, Galileo, Beidou και το QZSS δεν ξέρω και δεν έχω καταφέρει να βρω κάποια πληροφορία κατά πόσο συνδέεται και αυτό σε δύο μπάντε. Άρα θα έχουμε καλύτερη συνδεσιμότητα και πιο γρήγορη. Ωστόσο, επίση υποστηρίζει 5 συστήματα δορυφόρου. Έρχεται με συνδεσιμότητα Wi-Fi στα 2,4 και στα 5 GHz, κάτι που είναι πάρα πολύ βολικό. Έρχεται επίση με Bluetooth 5. Ε, το συγκεκριμένο επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το Apple Pay για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αντί να βγάλουμε το κινητό μας iPhone και να το χρησιμοποιήσουμε. Έχει χωρητικότητα στα 32 GB, ενώ όλα αυτά υποστηρίζονται από τρεις επεξεργαστές. Είναι ο επεξεργαστής S7, ο οποίος χρησιμοποιείται από ό,τι έχω καταλάβει για τα περισσότερα. Είναι διπύρινος με αρχιτεκτονική 64 bit. Είναι ο επεξεργαστής W3. Ε, Αυτό είναι ο ασύρματος επεξεργαστής, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Και είναι και ο U1 τον οποίο η Apple τον λέει σαν ultra wide band. Πιθανότητα το U1 να είναι αυτό που χρησιμοποιείται για το Apple Pay. Δεν είμαι σίγουρο, δεν υπάρχει κάποια επεξήγηση στο ίντερνετ για να μπορέσω να, να σα το απαντήσω το συγκεκριμένο. Έρχεται με οθόνη η οποία είναι 20% μεγαλύτερη σε σχέση με το Apple Watch Series 6, ενώ επίση η Always On οθόνη του λένε ότι είναι και 70% πιο φωτεινή σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ο προκάτοχός του είναι το Apple Watch Series 6. Έρχεται επίσης με μπαταρία η οποία λένε ότι φτάνει μέχρι τις 18 ώρες χρήσης. Έχω διαβάσει στο ίντερνετ που έψαχνα για κριτικές, για σχόλια, για οτιδήποτε, ότι κάποιοι έχουν καταφέρει να το φτάσουν μέχρι 24 ώρες. Βέβαια, προσωπικά εμένα που το ρολόι αυτό, το Galaxy, το Galaxy λέω, το Huawei Watch GT2 Pro το έχω με 5% μπαταρία αυτή τη στιγμή και θα το φορτίσω προφανώ σήμερα και είμαι ήδη στη δέκατη μέρα μπαταρία, το να διαβάζω ότι ένα smartwatch φτάνει σε μπαταρία τη μία μέρα, το, δηλαδή να διαβάζω αυτή τη φράση του έχουμε καταφέρει να το φτάσουμε μέχρι και μία ημέρα παρότι είχαμε πάρα πολλές εφαρμογές ανοιχτές και καταλάβαμε ότι δεν καταναλώνουν τόσο πολύ μπαταρία, μου φαίνεται γελίο, ε, ίσως απλά εγώ έχω ξεμάθει, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο το ρολόι είναι από τα καλύτερα ρολόγια της αγοράς, αλλά προσωπικά δεν θα το συνέστηνα σε κάποιον, εκτός κι αν είναι τόσο φανατικός Apple Watch ή Apple Fan τέλος πάντων, γιατί κρατάει μία μέρα μπαταρία. Έχουμε καταλήξει πλέον η Apple να γυρνάει και να λέει ότι το ρολόι το συγκεκριμένο φορτίζει πιο γρήγορα, μπορούμε να το φορτίσουμε μέσα σε 45 λεπτά, σε μία, πείτε μία ώρα βαριά τέλος πάντων, μπορούμε αυτό να το φορτίσουμε πλήρως και έχουν καταλήξει να, να ότι δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε γιατί μπορούμε με 8 λεπτά φόρτισης, με τον ασύρματο φορτιστή τον οποίο έχει μέσα η συσκευασία, να βγάλουμε 8 ώρες μπαταρία, δηλαδή για να μην έχουμε άγχο εφόσον θέλουμε να καταγράψουμε τον ύπνο μα το βράδυ, μπορούμε απλά να το φορτίσουμε 8, ώρες, 8 λεπτά για να μα βγάλει 8 ώρε. Άρα, δηλαδή, ξυπνάω το πρωί, το φορτίζω. Την ώρα που κάνω το πρωινό μου, ετοιμάζομαι να φύγω για να μπορέσω να βγάλω, εάν θα βγάλω μία μέρα χρήση, ούτω ώστε να γυρίσω το βράδυ σπίτι, αν δεν έχει βγει ήδη από μπαταρία, για να το φορτίσω 8 λεπτά ή 10 ή ξανά μία ώρα, για να μπορέσω να βγάλω το βράδυ για να καταγράψω τον ύπνο, το οξυγόνο που έχω τον ύπνο, τι αναπνοέ, γιατί επίση τα καταγράφει αυτά, ούτω ώστε να μπορέσω να έχω μια εικόνα του πώ κοιμάμαι, αν κοιμάμαι καλά, αν χρειάζεται να, να πάω σε κάποιον γιατρό, α πούμε, για άπνοια ή για οτιδήποτε. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται γελίο. Προσωπικά. Τονίζω και πάλι όμω ότι κατασκευαστικά το ρολόι είναι απίστευτο, επειδή είναι της Apple, έχει τρελή υποστήριξη, έχει πάρα πολλές εφαρμογές, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η οθόνη του, επειδή είναι πιο μεγάλη, σαφώς μας δίνει μεγαλύτερο χώρο για να μπορούμε να διαβάζουμε περισσότερα, είναι κάτι που το παρατήρησα και στη δική μου την περίπτωση όταν ξεκινήσα να χρησιμοποιώ για να δοκιμάζω αντί του Watch GT2 Pro που έχω εγώ, το GT3 και, το... και τα άλλα τα ρολόγια της Huawei, που και εκείνα είχαν μεγαλύτερη οθόνη και μικρότερο πλαίσιο. Γιατί και το συγκεκριμένο έχει μικρότερο πλαίσιο και, αν θυμάμαι καλά, είναι 1,7 χιλιοστά. Μεγάλη διαφορά, είναι αλήθεια. Βλέπει περισσότερα. Το τετράγωνο του σχήματο σε μένα προσωπικά δεν με τρελαίνει, αλλά βολεύει πάρα πολύ όταν θέλουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Γενικότερα, βολεύει. Αλλά όχι και μια μέρα μπαταρία και αυτό να το κάνουμε super wow και super duper και όλα τέλεια. Προσωπική μου άποψη επειδή κυκλοφορεί ακόμα το watch series 6 γιατί την είχαμε αυτή την κουβέντα με το άτομο που αγόρασε το συγκεκριμένο το ρολόι εάν δεν έχετε καθόλου smartwatch, για εμένα μην μπείτε στη διαδικασία να πάρετε το watch 6 γιατί απλά μπορεί να είναι 50 ευρώ ή 100 ευρώ πιο φθηνό. καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο 100 ευρώ μπορεί να είναι πάρα πολλά για κάποιον και είναι μεγάλη διαφορά ωστόσο επειδή είναι ένα ρολόι το οποίο δεν θα το αλλάξετε ξανά σε τρει μήνε ή σε ένα χρόνο. Είναι χρήματα τα οποία δεν θα πάνε χαμένα και κατά τη δική μου άποψη είναι καλύτερο να έχετε, εφόσον είναι κοντά στην τιμή, το τελευταίο μοντέλο για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε περισσότερο και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες. Ωστόσο, αν έχετε αυτή τη στιγμή ας πούμε, το, το Apple Watch 6, σαφώς δεν συστήνεται και δεν το συζητάμε το να πάτε στο 7 γιατί δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που έχετε ήδη και απολαμβάνετε. Πάντα έχει να κάνει με το αν έχετε ήδη, σε ποιο μοντέλο είστε, αν δεν έχετε, τι θέλετε. Αυτή είναι η ταπεινή δική μου άποψη. Εφόσον είστε Apple fan, σίγουρα θα το πάρετε, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσετε. Η αίσθηση που έχει το λουράκι το οποίο έρχεται στα ίδια χρώματα με το ρολόι είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το ωραίο το το, το σιλικονάτο. Επίση το ρολόι χρησιμοποιεί πάρα πολλά ανακυκλωμένα υλικά. Δηλαδή το αλουμίνιο του είναι ανακυκλωμένο. Στον επεξεργαστή του το κάδμιο είναι ανακυκλωμένο. Γενικότερα η Apple έχει λειτουργήσει και έχει πατήσει πάρα πολύ σε αυτή τη λογική. Αυτό είναι το Apple Watch Series 7. Δεν μπορώ να σα πω στη χρήση πώ είναι γιατί για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται ένα iPhone. Εγώ το μόνο που έχω είναι ένα iPad, άρα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. 45 χιλιοστά η κάσα του, το Starlight, το χρώμα, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σα και σα δείχνω εγώ. Είμαι ο Greek τη καρδιά σα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Είμαι εδώ για εσά. Να προσέχετε να περνάτε καλά. Μην παραλείψετε και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε υγιεί για εσά και για του γύρω σα. Τα λέμε.